Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky με τη Λίνα Κλήτου. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Μένονται οι μάχες στην Ουκρανία. Σφυροκοπούν το Χάρκοβο οι Ρώσοι υπό ρωσικό έλεγχο πυρηνικό σταθμό στη Ζαπορίζα, κυκλωμένη Μαριούπολη που εκενώνεται από ελληνικό πληθυσμό. Θρίλερ με τις διαπραγματεύσεις Ρωσίας-Ουκρανίας. Επρόκειτο να ξεκινήσουν απόψε, αλλά αναβάλλονται για αύριο σύμφωνα με τους Ρώσους. Απειλές Λαυρόφ και σκληρή δήλωση Biden. Τέλος, οι μάσκες στους εξωτερικούς χώρους από το Σάββατο. Ποιες αλλαγές θα ισχύσουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς? Τι άλλο αποφάσισε η Επιτροπή των Ειδικών? Δραματικές είναι οι εξελίξεις στα μέτωπα του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς οι ρωσικές επιθέσεις και οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται σε όλες τις πόλεις και στο Κίεβο, όπου χτυπήθηκαν τουλάχιστον 4 κατοικημένες συνοικίες και αποθήκη καυσίμων κοντά στο αεροδρόμιο. Πολυκατοικίες επλήγησαν από βόμβες στην πόλη Ζιτόμιρ και στο Χάρκοβο, που σφυροκοπείται με αποτέλεσμα το θάνατο πολλών αμάχων. Κυκλωμένη Μαριούπολη, που βομβαρδίζεται και εκενώνεται από ελληνικό πληθυσμό, με τη Χερσόνα να έχει ήδη παραδοθεί στον έλεγχο των Ρώσων, σύμφωνα με τη Μόσχα. Μετά από σφοδρούς βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο, στα ανατολικά της Ουκρανίας, που στήχησαν δεκάδες ζωές αμάχων, Ρώσοι αλεξιπτωτιστές εισέβαλαν από αέρο στην πόλη και οι μάχες στους δρόμους είναι έντονες. Μας βομβιάζουν οι Ρώσοι, μη все боимся. Причём мы? Мы простые обычные люди. Το κτίριο της αστυνομίας αλλά και το πανεπιστήμιο της πόλης χτυπήθηκαν ανελέητα μαζί με ένα μεγάλο συγκρότημα κατοικιών και το νοσοκομείο. Μας βομβίλει ζωλόι δόμ, ударили ρακέτами по нему. Очень погибло много мирных жителей. У меня есть видео, где по меньшей мере 4 человека, которые просто уже погибли. Вот лежит человек убитый тоже. Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν ανάμεσά τους ένα παιδί στην πόλη Ζιτόμιρ, όταν πύραυλος κρούζ που είχε στόχο αεροπορική βάση χτύπησε σπίτια. Οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται μέσα στη Χερσόνα και την ελέγχουν, σύμφωνα με τη Μόσχα. Τίκη σου, ζητούμε μπουδίνακ να βούλησε Σαμπούρβα, πόρους нашу другую лекарню имени Павлусенко влучила авиаційна бомба. Бомб було декілька. Будинок ще зруйнований. Στόχος αεροπορικών επιδρομών και η Μαριούπολη, που βομβαρδίζεται ασταμάτητα, με το Δήμαρχο να ενημερώνει ότι οι τραυματίες αυξάνονται κάθε ώρα που περνά. Ρωσικοί подразделениями вооруженных сил взят под полный контроль областной центр Херсон. 50 χιλιόμετρα από το Κίεβο, στην Μποροντιάνκα, από τους βομβαρδισμούς ισοπεδώθηκαν κτίρια κατοικιών. Στην Ουκρανική πρωτεύουσα τουλάχιστον 5 άτομα σκοτώθηκαν από το χτύπημα στον πύργο τηλεπικοινωνιών και τηλεόρασης. Νέο δραματικό μήνυμα από τον πρόεδρο Ζελένσκι, που κατηγόρησε τη Ρωσία πως θέλει να σβήσει την ιστορία της χώρας του. Ми про діалог. Я вважаю так. Треба припинити хоча б бомбардування людей. Просто бомбардування припинити і після цього сісти за стіл перемоги. Όλο και συχνότερα βλέπουν το φως βίντεο με άοπλους πολίτες να σπέβδουν να σταματήσουν ρωσικά στρατιωτικά οχήματα με τα σώματά τους. Ο Τζο Μπάιντεν μίλησε για προμελετημένο και απρόκλητο πόλεμο του Πούτιν, τον οποίο και χαρακτήρισε απομονωμένο δικτάτορα. He badly miscalculated. He thought he could roll into Ukraine and the world would roll over. Instead, he met with a wall of strength he never anticipated or imagined. He met Ukrainian people. Η Λευκορωσία εντωμεταξύ ενισχύει τις στρατιωτικές της δυνάμεις στα σύνορα με την Ουκρανία, διαψεύδοντας ωστόσο ότι συμμετέχει στις ρωσικές επιχειρήσεις για να ξεκινήσουν ουσιαστικές συνομιλίες. Για κατάπαυση του πυρός πρέπει να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί, τόνισε ο Ζελένσκι, που προέτρεψε τα μέλη του ΝΑΤΟ να επιβάλλουν μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων. Δεν υπάρχει καμία επιθυμία από την πλευρά της Ουκρανίας για την εξέβρεση δίκαιης και ισορροπημένης λύσης, διαμηνεί από την πλευρά της η Μόσχα. Έχουμε συνδεθεί με το Χάρκοβο και την κυρία Κατερίνα Σεφτσένκο. Καλησπέρα, κυρία Σεφτσένκο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στην Ανδριάννα Ζαρακέλη και την Ελένη Καλογεροπούλου. Καλησπέρα. Τώρα, κυρία Σεφτσένκο, πείτε μας πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα. Συνεχίζουν να βομβαρδίζουν οι Ρώσοι την πόλη?
Συνέχεια ακούμε τις εκρήξεις. Οι άνθρωποι φεύγουν στα καταφύγια, στα υπόγεια, να προστατέψουν τα παιδιά τους. Εγώ έχω μια φίλη που τώρα εδώ και μέρες είναι με τα παιδιά της, 6 μηνών και 3 χρονών. Στο υπόγειο του... Δεν έχουν το υπόγειο στο σπίτι τους, πήγαν στο υπόγειο τους φίλους τους. Και εκεί βρίσκονται και δεν έχουν, ας πούμε, τα... Συγγνώμη, ένα λεπτό, κυρία Σεφτσένκο, ένα λεπτό. Ναι. Να παρακαλέσω τους συναδέλφους να μας ενισχύσουν τον ήχο εδώ κάτω στο στούντιο, για να την ακούμε καλύτερα, την κυρία Σεφτσένκο. Συγγνώμη για τη διακοπή, σας ακούμε. Αυτά, δεν έχουν ήδη... Εσείς είστε μόνοι σας τώρα, είστε στο σπίτι σας, η οικογένειά σας... Εγώ είμαι με τους γονείς μου στο σπίτι μας, στο διαμέρισμα μιας πολυκατοικίας, στο 5ο όροφο και με μια γειτόνισσα που φοβάται να είναι μόνη της στο σπίτι της. Mm-hmm. Δεν πάτε στα καταφύγια. Όταν ακούμε κάτι βομβαρδισμούς, κάτι εκρήξεις πάρα πολύ δυνατές, τότε πέρα με τη γειτόνισσα βγαίνουν έξω στο διάδρομο, έξω από το διαμέρισμα. Έτσι κάναμε χθες το βράδυ και οι γείτονές μας πέρασαν τη νύχτα στο διάδρομο. Δεν υπάρχει κάποιο υπόγειο στο κτίριο που μένετε να πάτε πιο χαμηλά για την περίπτωση που βομβαρδίσουν και το δικό σας κτίριο? Δεν θέλετε να φύγετε από τα σπίτια σας? Έχουμε υπόγειο στο σπίτι μας, αλλά εγώ δεν θα ήθελα να είμαι σταμένη ζωντανά εκεί. Mm-hmm. Τρόφιμα έχετε? Έχουμε προβλήματα, αλλά ναι, έχουμε. Ναι. Ακούσαμε τις δηλώσεις του δημάρχου της περιοχής, του δημάρχου από το Χάρκοβο. Η πόλη είναι ενωμένη και αντιστέκεται, είναι αυτό το οποίο είπε, και λέγοντας ή περιγράφοντας πως η Ρωσία έριξε εναντίον του Χάρκοβο όλες τις δυνάμεις που μπορούσε να φανταστεί κανείς, και είναι τεράστιος ο αριθμός των τάξεων που συνεχίζει και πλησιάζει. Τι σας λένε να κάνετε για τη συνέχεια, τι βλέπουν να γίνεται στην πόλη? Τη βλέπω εγώ ότι μας λένε, άμα μπορούμε να βοηθήσουμε, να πάμε και να βοηθήσουμε. Και εγώ ξέρω κάποιους άνδρες που πήγαν σε κάποια κέντρα που χρειάζονται αυτή τη βοήθεια. Για τους υπόλοιπους μας λένε να μένουμε σπίτια, να μην εμποδίζουμε, να μην μας, να μην τύχει μαζί μας κάτι. Ναι. Σκεφτήκατε να εγκαταλείψετε την πόλη? Το σκέφτεστε κάποια στιγμή να φύγετε? Τώρα μου έρχεται συνέχεια αυτή η σκέψη να φύγω. Αλλά είναι δύσκολο. Ο πατέρας μου είναι καρδιοπαθής, έχει πρόβλημα με καρδιά και δεν μπορεί να πάει μακριά. Και το πρώτο πρέπει να φτάσει στο σταθμό κάτω από βομβαρδισμούς, πυροβολισμούς. Και μετά πρέπει εκεί να περιμένει δεν ξέρω πόσες ώρες, μέρες για να πιάσει το τρένο. Και πάλι να περάσει πόσες μέρες μέχρι να φτάσει πού. Σας ανησυχεί ότι ενδεχομένως αυτός ο δρόμος να είναι πιο επικίνδυνος? Είναι και επικίνδυνος ο δρόμος. Και να σας πω, έχω την αδερφή μου στην Ελλάδα και είναι έγκυος. Θα γεννήσει σε μια εβδομάδα και τώρα άμα με βλέπει, έτσι στεναχωρώ. Και κάθε φορά που μας παίρνει τηλέφωνο, εγώ σκέφτομαι πώς να της πω για την κατάστασή μας για να μην στεναχωριέται αυτή και να μην αγχώνεται. Ναι. Καλάβετε. Τώρα, οι φίλοι σας, οι γνωστοί σας, κυρίως οι άνδρες, έχουν βγει στο Αντάρτικο, πολεμάνε τους Ρώσους, έχουν επιστρατευτεί. Περιγράψτε μας τι γίνεται εκεί.
Έχω κάποιους φίλους και γνωστούς που πήγαν, όπως σας είπα, σε κάποια κέντρα. Δεν ξέρω πώς να το πω στα ελληνικά και να περιγράψω. Εντάξει, το καταλάβαμε. Αλλά δεν έχω επαφή μαζί τους, επειδή δεν έχουν χρόνο να απαντάνε, να μην τους εμποδίζω. Από την τηλεόραση τώρα, τι σας λένε, σας δίνουν οδηγίες, ενημερώνεστε τι συμβαίνει στο Κίεβο, υπάρχουν μηνύματα προς τους πολίτες, τι πρέπει να κάνετε? Ναι, βεβαίως, μας ενημερώνουν και μόλις 4 λεπτά πριν είχαμε αεροπορικό συναγερμό. Ναι. Ναι, βέβαια, μας ενημερώνουν να μένουμε σπίτι, να μην πηγαίνουμε άσκοπα δρόμο, να μην βρισκόμαστε, και ξέρουμε τι γίνεται στο Κίεβο και τι γίνεται στη Μαριούπολη, ξέρω, επειδή εκεί έχω φίλους και φίλους Έλληνες και ξέρω και από αυτούς. Έχετε και φίλους ρωσόφιλους, έτσι δεν είναι? Ναι, βεβαίως. Με συγχωρείτε, εγώ μιλάω και σκέφτομαι ρώσικα. Αλλά εγώ δεν θέλω τέτοια ειρήνη στην πόλη μου. Σωστό. Πολύ σωστά το λέτε. Η Ρωσία. Όχι, σας ρωτάω, ξέρετε γιατί. Γιατί όλοι αναρωτιόμαστε ότι ακόμα κι αν βρεθεί τελικά μια λύση, δεν ξέρω ποια θα είναι αυτή η λύση, τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Γιατί όπως λέτε κι εσείς, εσείς σκέφτεστε ρώσικα. Μιλάτε άλλοι ρώσικα. Μιλάει, ναι. Οι Ουκρανοί, έχετε μεγαλώσει μαζί ο ένας με τον άλλο. Δηλαδή, τι θα γίνει εμφύλιος, ποια θα είναι η συνέχεια? Γιατί θα γίνει εμφύλιος? Λέω, εάν και εφόσον βρεθεί μία λύση, και δεν ξέρουμε ποια θα είναι αυτή η λύση, πώς θα αντιδράσουν οι ρωσόφιλοι, πώς θα αντιδράσουν οι Ουκρανοί? Εγώ ξέρω πολλούς ανθρώπους που μιλάνε και σκέφτονται ρώσικα, που λένε το ποτέ δεν είχαν τέτοια θέληση να μιλάνε και να σκέφτονται ουκρανικά. Πριν ξεκίνησε αυτό το πόλεμο. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα γύρισε ανάποδα, λέτε, έτσι. Τώρα έχει αρχίσει και υπάρχει αντίδραση σε αυτό που γίνεται. Ναι, ενωθήκαμε. Οι Ουκρανοί ενώθηκαν. Ναι. Επικοινωνία με την ελληνική κοινότητα έχετε? Σας έχουν ενημερώσει για τη φιλοξενία ενδεχομένως εδώ στην Ελλάδα, για τις δράσεις της ελληνικής κυβέρνησης αναφορικά με το θέμα των ομογενών στην Ουκρανία και στο Χάρκοβο και στη Μαριούπολη και στην Οδυσσό και οι πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί? Έχετε τέτοια ενημέρωση? Ναι, μας ενημερώνουν βεβαίως και εγώ προσωπικά έχω πάρα πολλές προσκλήσεις από τους φίλους μου στην Ελλάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Σεφτσέγκο, σας εύχομαι καλή δύναμη, καλό κουράγιο, να είστε καλά και όλα να πάνε καλά. Να έρθει η ειρήνη το δυνατόν συντομότερο. Δεν έχω τι άλλο να πω. Καλή δύναμη, καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας απόψε. Καλό βράδυ. Τώρα, Έλληνες πολίτες ομογενείς μας και δημοσιογράφοι ελληνικών μέσων ενημέρωσης εγκατέλειψαν σήμερα τη Μαριούπολη με μια μεγάλη αυτοκινητοπομπή, καθώς η κατάσταση γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη στην πόλη. Παράλληλα, συνεχίζονται τα προσφυγικά καραβάνια Ουκρανών αμάχων, κυρίως προς Πολωνία και Ρουμανία. Σκληρή επίθεση στον Πούτιν εξαπέλυσαν ο Τζο Μπάιντεν, ανακοινώνοντας και νέες κυρώσεις, ενώ με νέο διάγγελμά του ο πρόεδρος Ζελένσκι κατήγγειλε εγκλήματα πολέμου και προσπάθεια να διαγραφεί η Ουκρανία. Μια τεράστια επιχείρηση ξεκίνησε από τη Μαριούπολη, την οποία έχουν κυκλώσει και χτυπούν οι ρωσικές δυνάμεις. Μια αυτοκινητοπομπή με 82 άτομα και 21 οχήματα ξεκινά για την πατρίδα, ελπίζοντας αυτό να γίνει με ασφάλεια. Πρόκειται για μέρος του προσωπικού του Γενικού μας Προξενείου, το σύνολο των Ελλήνων δημοσιογράφων που βρίσκονταν στην πόλη και Έλληνες πολίτες που επιθυμούσαν να φύγουν από την περιοχή. Ακούγονται βομβαρδισμοί απ' έξω. Και αφού έχουν φτάσει μέχρι το κέντρο της πόλης, που είναι περίπου 10 λεπτά, 1/4 με αυτοκίνητο από το σπίτι μου,
Αυτό σημαίνει ότι δεν είμαστε καθόλου ασφαλείς πια στο σπίτι. Να προσεύχεστε για μας. Ένα πολύ δύσκολο χιλίων 100 χιλιόμετρων, με δυσκολίες και στην προμήθεια ακόμα και των καυσίμων για να υλοποιηθεί αυτό το ταξίδι. Πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι θα υπάρχει κατανόηση ιδιαίτερα από τις ουκρανικές αρχές για την ανάγκη οργάνωσης και εκτέλεσης αυτού του ταξιδιού. Υπάρχει ανακοίνωση από την ρωσική πλευρά ότι ανοίγει έως αύριο ανθρωπιστικός διάδρομος. Στο πρώτο αυτοκίνητο πρέσβης μας, Φραγκίσκος Κωνσταλένος, ενώ στην πορεία προς τα δυτικά ενσωματώνονταν κι άλλα οχήματα, προορισμό στα σύνορα με τη Μολδαβία, όπου θα υπάρχει κλιμάκιο της πρεσβείας μας στο Βουκουρέστι, υπό την πρέσβη Σοφία Γραμματά. Ο γενικός πρόξενος στη Μαριούπολη παραμένει στο προξενείο, το οποίο θα συνεχίσει να λειτουργεί. Τη στάση της χώρας μας και των προξενικών αρχών στη Μαριούπολη εξήρει ο Αμερικανός πρέσβης. Greece has been and will remain a critical NATO ally in reinforcing the alliance's southeastern flank. And we've been reminded over the past week how important that service and that capacity is. I am especially sensitive to the hundreds of years of Hellenistic identity that city possesses. I want to salute my colleagues from the Greek Ministry of Foreign Affairs, the ambassador, the consul general, who have stayed in that city, and of course, all of the Greek journalists who have been in Mariupol to document the violence that has taken place. Ο Αμερικανός πρόεδρος Biden και ο Ουκρανός ομολογός του Ζελένσκι μίλησαν με σκληρή γλώσσα για τη στάση Πούτιν. Russian dictator invading a foreign country has cost around the world. Це вже за межею людяності. Такий ракетний удар свідчить, що для багатьох людей в Росії наш Київ абсолютно чужий. He thought he could divide us in Europe as well, but Putin was wrong. We are ready. We are united, and that's what we did. We stayed united. Але у них є наказ стерти нашу історію, стерти нашу країну, стерти нас усіх. When dictators do not pay a price for their aggression, they cause more chaos. They keep moving. And the cost, the threats to America and America to the world keeps rising. Ο Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε το κλείσιμο του Αμερικανικού εναέριου χώρου στις ρωσικές πτήσεις. I'm announcing that we will join our allies in closing off American airspace to all Russian flights, further isolating Russia. And adding additional squeeze on their economy. Παράλληλα, βάζει στο στόχαστρό του και τους Ρώσους ολιγάρχες. Tonight, I say to the Russian oligarchs and the corrupt leaders who built billions of dollars off this violent regime, no more. The United States, I mean it. The United States. Department of Justice is assembling a dedicated task force to go after the crimes of the Russian oligarchs. Ο Ερντογάν τώρα εξέφρασε δυσαρέσκεια με αφορμή την ευρωπαϊκή στήριξη στην Ουκρανία. Ama Avrupa Birliği konusunda ben tekrar Avrupa Birliği üyesi ülkelere diyorum ki şu anda Ukrayna ile ilgili gösterdiğiniz hassasiyeti lütfen Türkiye için de gösterin. Yoksa Türkiye'ye de birileri savaş açıp saldırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız?
Ο εκπρόσωπος του πάντως ξεκαθάρισε ότι είναι τέτοια τα τουρκικά συμφέροντα που δεν επιτρέπουν κυρώσεις στη Ρωσία. Hareket etmek yerine tek tek örneklere bakıyoruz. Şimdi burada bizim Rusya'ya karşı bir yaptırım uygulama paketi uygulama gibi bir planımız yok. İki sebepten dolayı. Bir, bizim kendi ulusal çıkarlarımız burada söz konusu. Doğalgaz alıyoruz. Turizm gelirlerimiz var, turizm ilişkimiz var. Tarım ve diğer ticari ilişkilerimiz var. Gıda. Buralarda ülkemize zarar verecek bir adım atmak gibi bir niyetimiz yok. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι προσφυγικές ροές από Ουκρανούς που εγκαταλείπουν τη χώρα τους για να γλιτώσουν από τις ρωσικές επιθέσεις. Μανάδες με παιδιά ως επιτοπλίστων φτάνουν συνεχώς, κυρίως στα σύνορα με την Πολωνία ή την Ρουμανία, όπου έχουν στηθεί κάμπι υποδοχής για να τους προσφέρουν τα απαραίτητα και να συνεχίσουν το ταξίδι τους προσφυλικά πρόσωπα ή συγγενείς. Καλώς ορίζω στο σημείο αυτό τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, τον γνωστό διεθνολόγο. Καλησπέρα κύριε Δεσποτόπουλο και ευχαριστούμε. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Λοιπόν, τα λέγαμε πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, δεν είχαμε την ευκαιρία στην εκκίνηση αυτού του πολέμου να τα πούμε και τώρα εδώ που έχουμε φτάσει και εν αναμονή των αυριανών συνομιλιών και ό,τι έχει προηγηθεί τη σημερινή μέρα και αυτό που έχει προηγηθεί είναι ο όλεθρος που έχει σπείρει η Ρωσία σε διάφορες πόλεις της Ουκρανίας. Μπορούμε να περιμένουμε. Προς τα πού βλέπετε το πράγμα να πηγαίνει. Να είμαι ειλικρινής, επί του παρόντος δεν βλέπω διέξοδο ούτε καν με κάποια συμφωνία κυχηρίας. Έχω την αίσθηση ότι οι Ρώσοι θα είναι σε κατάσταση να συμφωνήσουν, θα είναι μάλλον σε πρόθυμοι να συμφωνήσουν, εφόσον αλλάξει το καθεστώς ή εφόσον αναγκάσουν τους Ουκρανούς να δεχτούν το σύνολο των επιδιώξεών τους. Και για να το πετύχουν αυτό, πιθανά θα θέλουν να ολοκληρώσουν τις πολεμικές τους επιχειρήσεις, να καταλάβουν δηλαδή όλες οι μεγάλες πόλεις της χώρας, που πιθανά αυτό θα σημαίνει μεγάλο αριθμό αμάχων νεκρών. Άρα εκτιμώ ότι η συμμετοχή της Ρωσίας στο διάλογο επί του παρόντος είναι προσχηματική και μια προσπάθεια έξωθεν καλής μαρτυρίας, μια προσπάθεια νομιμοποίησης εντός εισαγωγικών όλων όσων γίνονται. Κύριε Δεσποτόπουλε, εγώ αναρωτιέμαι αν καλές είναι όλες αυτές οι κυρώσεις που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αναρωτιέμαι, δεν θα υπήρχε ίσως μάλλον να υπήρχε μια πρωτοβουλία προσέγγισης της ρωσικής πλευράς προκειμένου να υπάρξει ένας ουσιαστικός διάλογος και να τελειώσει ο πόλεμος, σκοτώνονται άνθρωποι. Έχετε δίκιο κυρία Καλογεροπούλου, αλλά φοβάμαι ότι στο στάδιο που βρισκόμαστε τώρα η Δύση εκτιμά ότι η μάχη της Ουκρανίας είναι χαμένη. Και φαίνεται ότι έχει επιλεγεί ανασύσταση του δυτικού μετώπου στη λογική του χάνουμε τη μάχη της Ουκρανίας αλλά κερδίζουμε τον γεωπολιτικό στρατηγικό πόλεμο. Και σε μια τέτοια αντιπαράθεση διάλογος με τη Ρωσία δεν χωρεί τουλάχιστον υπό αυτές τις συνθήκες. Αυτό βέβαια είναι ένα μεγάλο δυστύχημα για τους Ουκρανούς. Πληρώνουν αυτή τη στιγμή λάθος εκτιμήσεις και δικές τους αλλά και της Δύσης. Και αν νομίζω ότι είχαμε δύο λάθος εκτιμήσεις, εγώ τις είχα να σας είμαι ειλικρινής, πριν την κίνηση αυτή της περιπέτειας, είναι ότι στη Δύση νομίζω δεν περιμέναμε να δούμε στρατεύματα έξω από το Κίεβο ή και μέσα στο Κίεβο, αλλά και στην Ρωσία δεν περίμεναν τη Δύση να δράσει τόσο γρήγορα και τόσο συντεταγμένα. Ναι. Με λίγα λόγια υδρώνει το αυτή του Ερντογάν από τις κυρώσεις που... Του Πούτιν, συγγνώμη, από τις κυρώσεις που... από το στόμα σας, κυρία Κλήτου, και στο Θεού ταυτή, στον Ευρωπαίο ταυτή. Το ευχόμαστε όλοι. Και στον Αμερικανό. Ίσως αλλάξει πλέον το χαρτί, διότι τώρα γύρισε το φύλλο. Λοιπόν, υδρώνει το αυτή του Πούτιν από αυτές τις κυρώσεις. Γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε τι αντίκτυπο έχει και στο εσωτερικό. Εσωτερικό της Ρωσίας όλο αυτό που γίνεται. Νομίζω ότι έχει αντίκτυπο. Και έχει αντίκτυπο γιατί πρώτα απ' όλα οι κυρώσεις έχουν πετύχει δύο πράγματα, δύο-τρία πράγματα. Το ένα, ο στενός του πυρήνας, οι φίλοι του, οι ολιγάρχες που τον στηρίζουν οικονομικά και τον κρατούν στην εξουσία, νιώθουν την πίεση της Δύσης. Χάνουν λεφτά, χάνουν περιουσιακά στοιχεία, χάνουν τη δύναμή τους. Και την ελευθερία τους.
περιορίζουν. Και να καταλάβουμε ότι 110 άνθρωποι περίπου, τους υπολογίζουν διάφορα διεθνή Ινστιτούτα και δημοσιεύματα γύρω από τον πρόεδρο Πούτιν, ελέγχουν το 50-70% της ρευστότητας της ρωσικής οικονομίας. Άρα μιλάμε για ανθρώπους κλειδιά, χωρίς τους οποίους ο Πούτιν δεν μπορεί να σταθεί στην εξουσία. Το δεύτερο είναι ότι οι κυρώσεις, οι ίδιες οι κυρώσεις, έχουν φέρει πλήγμα στην ρωσική οικονομία που αποτιμάται περίπου σε 10 δις την ημέρα. Και αυτό αρχίζει και περνά και στην καθημερινότητα των πολιτών. Καθημερινότητα των πολιτών γίνεται δύσκολη πια. Έχουμε capital controls και τώρα για τις ξένες επιχειρήσεις στη Ρωσία. Έτσι. Βλέπουμε ότι οι Ρώσοι πολίτες αρχίζουν και αποκόβονται από τον δυτικό κόσμο. Σε 10 μέρες θα τελειώσει η προθεσμία προσαρμογής. Δεν θα λειτουργεί το σύστημα SWIFT. Έχει αρχίσει ο κόσμος και αγαναχτεί στη Ρωσία. Βλέπουμε Ρώσους στρατιώτες να αναρωτιούνται γιατί πολεμούν στην Ουκρανία. Ναι. Νομίζω ότι όλο αυτό το πλαίσιο αρχίζει και γυρίζει μπούμεραγκ στο Πούτιν. Και θα την κερδίσει, φοβάμαι, τη μάχη στην Ουκρανία, αλλά νομίζω ότι θα έχει χάσει τη μεγάλη μάχη της γεωπολιτικής, διότι υποτίμησε την Ευρώπη. Στο γεωπολιτικό, εγώ θέλω να μείνω. Το ερώτημά μου, βεβαίως, κύριε Δεσποτόπουλο, είναι επιχειρησιακό και είναι μια συζήτηση η οποία είχαμε χτες εδώ στο Δελτίο. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρουσα, αν μη τι άλλο. Στο γεωπολιτικό, εγώ θέλω να προσθέσω και τα όσα παρακολουθήσαμε να συμβαίνουν στα Ηνωμένα Έθνη. Και μιλώ, βεβαίως, για το θέμα των χωρών οι οποίες επέλεξαν να ψηφίσουν κατά της ρωσικής εισβολής. Σαφέστατα, αυτό δεν θα σταματήσει τον Πούτιν από την ρωσική εισβολή, δεν θα σταματήσει τις βόμβες στην Ουκρανία. Έχει όμως ιδιαίτερα μεγάλη σημασία το 2014, όταν είχαμε το θέμα της Κρυμαίας και έγινε αντίσκηση ψηφοφορία στα Ηνωμένα Έθνη για την καταδίκη της ρωσικής εισβολής στην Κρυμαία, τότε είχαμε 100 χώρες οι οποίες ψήφισαν κατά της ρωσικής εισβολής. Σήμερα, στην ψηφοφορία που έγινε πριν από λίγες ώρες, καταψήφισαν μάλλον την ρωσική εισβολή, υπερψήφισαν το θέμα της ειρήνης 141 χώρες. Και μάλιστα μέσα σε αυτές συγκαταλέγονται χώρες οι οποίες θεωρούνταν μέχρι στιγμής χώρες που παραδοσιακά είχαν πολύ στενές σχέσεις με τη Ρωσία. Αυτό για την αλλαγή του γεωπολιτικού που έχουμε σε ευρύτερο πλέον πλαίσιο παγκόσμιο και όχι μόνο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επιχειρησιακό, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Επαναλαμβάνω, υπόθηκε εδώ χθες ότι ενδεχομένως ο Πούτιν θα πιέσει ώστε να κόψει το κομμάτι της Αζοφικής Χερσονήσου, να χτυπήσει και το Κίεβο και μετά να κάτσει σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων και να πει: ξαναδίνω πίσω το Κίεβο, κρατάω το αζοφικό κομμάτι για την ένωση με την Κρυμαία. Αυτό πώς σας φαίνεται ως σχέδιο? Είναι υπαρκτό, μπορεί να γίνει, μπορεί να το δούμε να εξελίσσεται, είναι τελικά αυτό? Καταλαβαίνω ότι οι Ουκρανοί έχουν πολύ λίγα χαρτιά στα χέρια τους να διαπραγματευτούν. Η Ρωσία πράγματι έχει πολύ περισσότερα. Παράδειγμα, είδαμε τον Ουκρανό πρόεδρο να υπογράφει αίτημα για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανείς δεν πιστεύει ότι είναι όριμα τα πράγματα για κάτι τέτοιο, ακόμα και για διαδικαστικούς λόγους. Αλλά δημιουργεί διπλωματικά χαρτιά. Οι Ρώσοι προφανώς, λόγω της πολεμικής τους επιτυχίας και της δύναμης στρατιωτικής τους μηχανής, θα έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν τους δικούς τους όρους. Νομίζω ότι η Κρυμαία είναι σημαία για τους Ρώσους αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα τη χρησιμοποιήσουν σαν διαπραγματευτικό χαρτί. Είμαι σίγουρος ότι θα, μέσα στο πλαίσιο της συμφωνίας που επιδιώκουν, είναι η νομιμοποίηση της προσάρτησης στη Ρωσία. Μια νομιμοποίηση από τη διεθνή κοινότητα. Βέβαια, κανείς δεν μπορεί να βάλει το χέρι στη φωτιά. Και εσείς, κυρία Ζαρακέλη, είστε πολύ έμπειροι. Έχετε δει ότι πολλές φορές πολλά πράγματα τα υπολογίζουμε με έναν τρόπο και βγαίνουν διαφορετικά. Ναι. Το σίγουρο το είναι ότι εδώ θα διαπραγματευτεί για τα εδάφη. Επί της αρχής είναι βέβαιο δηλαδή ότι θα το κάνει. Είναι από τα διαπραγματευτικά χαρτιά του Πούτιν. Γιατί δεν θα θέλει να διαπραγματευτεί την ουδετερότητα της Ουκρανίας και τη μη ένταξη στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή, προτάσει αυτά κατά την άποψή μου. Το θέμα είναι, το πρόβλημα είναι ότι όπως είναι διαμορφωμένη έτσι η κατάσταση, για την ώρα δεν βλέπουμε οδό διαφυγής, παρά μόνο περισσότερες πολεμικές επιχειρήσεις. Η επόμενη μέρα, αν και φαίνεται να είναι μακριά και από αυτά που μας λέτε, πώς θεωρείτε θα είναι? Γιατί εγώ αντιλαμβάνομαι ότι θα έχουμε μία Ρωσία και ένα ρωσικό λαό απομονωμένο. Γιατί έχει να κάνει και μιλάμε και για ένα λαό πλέον. Δεν είναι, εδώ βλέπουμε ότι απελάβνονται φοιτητές. Υπάρχει μια γενικότερη αντίδραση στην Ευρώπη και στην Αμερική.
Και τι πρόκειται να δούμε την επόμενη μέρα, δηλαδή θα υπάρχει η Ουκρανία, θα υπάρχει η Ρωσία, πώς θα είναι, θα έχει μεγαλώσει, θα μιλάμε πλέον για αλλαγή συνόρων. Επόμενη ερώτηση. Θα υπάρχει λοιπόν, νομίζω ότι το πιο πιθανό σενάριο αυτή τη στιγμή είναι ότι την επόμενη μέρα θα έχουμε ένα νέο ψυχρό πόλεμο μεταξύ Δύσης και Ρωσίας. Πιθανά στον άξονα της Ρωσίας να ενταχθεί και η Κίνα σταδιακά. Η Ουκρανία με την Ουκρανία, εγώ πιθανολογώ ότι θα έχουμε το δυτικό μέρος που θα είναι ό,τι έχει απομείνει από ένα κράτος, με πιθανά μια κυβέρνηση που να σκηνοβατεί ανάμεσα στη Δύση και στην Ανατολή και ένα νέο κυπριακό πρόβλημα. Δηλαδή, εγώ νιώθω ότι η διεθνής κοινότητα δεν πρόκειται στο άμεσο μέλλον να αναγνωρίσει οποιοδήποτε δικαίωμα των Ρώσων στην ανατολική πλευρά της Ουκρανίας. Γι' αυτό φοβάμαι ότι θα έχουμε ένα νέο κυπριακό πρόβλημα στην Ευρώπη. Κάπως έτσι εκτιμώ τα πράγματα. Άρα, φυσικά υπάρχουν και εναλλακτικά σενάρια. Θα υπάρξει ένα μέτωπο Δύσης, Ηνωμένες Πολιτείες Ευρώπης και ένα ευρασιατικό μέτωπο με την Τουρκία μπαλαντέρ. Η Τουρκία τώρα είναι το μεγάλο ερώτημα. Εγώ έχω θορυβηθεί από δύο πράγματα. Έχω θορυβηθεί από το γεγονός ότι η Τουρκία άργησε να κλείσει τα στενά. Έκανε πλάτες στη Ρωσία όλο αυτό το διάστημα. Έκλεισε τα στενά αφού η Ρωσία συγκέντρωσε όλο της το στόλο στη Μαύρη Θάλασσα, δώρο άδωρο. Αλλά την ίδια στιγμή που ήταν ανοιχτά τα στενά και πιεζόταν από όλο τον κόσμο να τα κλείσει, άκουσα τον Λαυρόφ δύο φορές να αναφέρεται σε τουρκική δημοκρατία της Βορείας Κύπρου. Έχω λοιπόν μία ανησυχία ότι η Τουρκία και στο νέο σκηνικό θα προσπαθήσει να συνεχίσει να παίζει αυτό το διπολικό παιχνίδι μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας, παρόλο που θα είναι πιο δύσκολο πια το πλαίσιο με τη Δύση να έχει ανασυνταχθεί, αλλά όμως πολύ πιθανά θα συνεχίσει να το παίζει και μέσα στο πλαίσιο των επιδιώξεων να βάλει το κυπριακό. Γιατί η αντίληψη πια της Ρωσίας... Θα πιεστεί η Τουρκία από τους Ρώσους γι' αυτό, δηλαδή θα πιεστεί η Τουρκία από τους Ρώσους για ενδεχομένως αυτή την αναγνώριση που είπατε, αυτού του κράτους που ενδεχομένως δημιουργηθεί, δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι πιέζεται η Ρωσία ήδη από την Τουρκία να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος. Ναι, αυτό είναι δεδομένο. Σε μια λογική ανταλλαγής και αλληλοκατανόησης. Δεν είναι τυχαίο ότι η Τουρκία δεν προσχώρησε και στις κυρώσεις. Ναι. Όμως, δηλαδή, λεκτικά τα πήγε μια χαρά. Λέτε. Λεκτικά είμαστε στέλνουνε με τη Δύση, 40... αλλά και τα στενά τα κρατάμε ανοιχτά. Μη επανδρομένα αεροπλάνα στην Ουκρανία την ίδια στιγμή. Δηλαδή, κάνει παιχνίδι με τη Ρωσία, στην πραγματικότητα κανονικό, και από την άλλη στέλνει αεροπλάνα στην Ουκρανία. Υποτίθεται για να τους βοηθήσει. Δηλαδή, εδώ μιλάμε είναι ότι ο Ερντογάν το έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο. Ψηλό γαζί. Μας δουλεύει, ναι, αλλά νομίζω ότι θα δυσκολεύεται πια. Όχι. Διότι οι Αμερικανοί καταφέρανε να προχωρήσουν την ανασύσταση της Δύσης. Η αλλαγή πλεύση της Γερμανίας είναι κοσμοϊστορική. Έχουμε μια ανατροπή πολιτικής 70 και ετών. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο πια ο Ερντογάν να κάνει αυτούς τους ελιγμούς. Διότι ούτε Τραμπ υπάρχει πια στις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε Γερμανία πια υπάρχει που να είναι τόσο υποτελής της, τόσο εκβιαζόμενη από τις εξωτερικές δυνάμεις. Που της χάριζε τα κρεφτάκια της κυρίας Αγγέλας. Πάντως θα είναι το τι θα κάνει η Τουρκία, νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Δεσποτόπουλε, έτσι όπως το θέσατε. Δεν ξέρω αν η ανάγνωση της τοποθέτησης Λαυρόφ για το θέμα της Κύπρου μπορεί να είναι και ανάποδη. Δηλαδή να είναι μια έμεση πίεση της Ρωσίας προς την Τουρκία με ένα αρχικό κλείσιμο του ματιού, ώστε να αναγνωρίσουν οι Τούρκοι, ώστε να περιμένουν από τους Τούρκους, μάλλον οι Ρώσοι, ενδεχομένως την αναγνώριση είτε του Ντονμπάς είτε. Πάντως εγώ αντιλαμβάνομαι ότι οι Τούρκοι σε περίπτωση που βρουν κάποια δυνατότητα να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος από τη Ρωσία, δηλαδή από μια υπερδύναμη μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, δεν θα τη χάσουν. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δεσποτόπουλε, μαύρη επόμενη αυτό μέρα. Είναι πραγματικά... Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανανεώνουμε την πρόσκληση και την ερχόμενη εβδομάδα να ακούσουμε πολύ τα σχόλιά σας, καθώς θα εξελίσσονται τα γεγονότα. Καλό βράδυ.
Τώρα, την πάγια ελληνική θέση απέναντι σε κάθε παραβίαση του διεθνούς δικαίου επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι στην Ουκρανία δοκιμάζεται η διεθνή σταθερότητα και οι αρχές της δημοκρατίας κόντρα στον αυταρχισμό. Με ομογενείς μας στην περιοχή μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας, που σημείωσε ότι πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για τη σωτηρία τους. Η ρωσική εισβολή και η στάση της χώρας μας κυριαρχούν στις τοποθετήσεις και των υπολείπων πολιτικών αρχηγών. Επαναλαμβάνοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας, πιστή στο διεθνές δίκαιο και αποφασισμένη με τους συμμάχους της να μην επιτρέψει τα σύνορα της Ευρώπης να αλλάξουν, ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός την εισαγωγική τοποθέτησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η ελευθερία και η δημοκρατία να μην γίνουν όμοιροι του αυταρχισμού και το ρολόι του 21ου αιώνα να μην δείξει πίσω αλλά μπροστά. Μήνυμα που συμμερίζονται, πιστεύω, όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες. Οι εξελίξεις δικαιώνουν τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης. Πολιτικές οι οποίες υπηρετούν το εθνικό συμφέρον. Ας μην ξεχνάμε ότι ο αναθεωρητισμός συνεχίζει να πληγώνει την Κύπρο, αλλά καραδοκεί και στη γειτονιά μας. Και αποδεικνύουν οι επιλογές μας ότι οι ίσες αποστάσεις από θύτες και θύματα νομιμοποιούν τελικά το έγκλημα, κάνοντας την αποχή συνενοχή. Και το εύκολο όχι στον πόλεμο είναι μια ευχή, αλλά πάντως δεν είναι πολιτική. Πολιτική είναι να προτάσεις, όπως έχουμε κάνει, συστηματικά και μεθοδικά την ενίσχυση της εθνικής άμυνας, αλλά και την οικοδόμηση ισχυρών συμμαχιών. Πολιτική είναι να θέτεις ως προτεραιότητα τη στρατηγική ευρωπαϊκή αυτονομία, ως απάντηση σε αυτό το σύνθετο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον του μέλλοντος. Και σε ό,τι αφορά αυτό το πεδίο, η εθνική τοποθέτηση πιστεύω ότι έγινε παραπάνω από σαφής. Είμαστε στο ανατολικό σύνορο της Ευνόπης, γνωρίζοντας πολύ καλά τι συμβαίνει πέρα από αυτό. Και ακριβώς επειδή η Ελλάδα είναι στην άκρη της Επίρου μας, είναι και στην καρδιά της. Ανατολικά της Ευρώπης, αλλά στο κέντρο πάντα της Δύσης, είμαστε η Δύση και ανήκουμε στην ελευθερία. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε επικοινωνία με μέλη της ελληνικής ομογένειας της Ουκρανίας. Είμαι βέβαιος ότι θα γίνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν στην προσπάθεια να έχετε την καλύτερη δυνατή υποστήριξη σε αυτές τις συνθήκες. Το κρίσιμο είναι να φτιαχτεί δίωδος διεξόδου για τους ομογενείς μας. Και από εκεί και πέρα φαντάζομαι ότι και η μεταφορά σας στην Ελλάδα και η φιλοξενία σας εδώ είναι κάτι το οποίο αυτονοήτως θα πρέπει να αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση. Αλλά το κρίσιμο τούτο την ώρα είναι η επικοινωνία και η διάσωση, ο απεγκλωβισμός όλων των ομογενών μας, είτε έχουν είτε δεν έχουν διαβατήριο από την εμπόλεμη ζώνη. Είτε τη Μαριούπολη, είτε το Χάρκοβο. Κατά τη γνώμη μου και από την Οδυσσό θα πρέπει να φύγουν εγκαίρως. Η Ελλάδα και οι Έλληνες ήταν πάντα στην πλευρά της υπεράσπισης του διεθνούς δικαίου και απέναντι σε όσους το παραβιάζουν εις βάρος των λαών, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως ο κ. Πούτιν δείχνει μια αναθεωρητική αντίληψη για τα θέματα της γεωπολιτικής, βασιζόμενος δήθεν σε ένα αυτοκρατορικό παρελθόν, τα ίδια ακριβώς λέει και ο Ερντογάν. Και επειδή τα ίδια λέει και ο Ερντογάν, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, όλες οι πολιτικές δυνάμεις, αν θέλουμε να ζητάμε αλληλεγγύη, να είμαστε έτοιμοι και να δίνουμε αλληλεγγύη σε παρόμοιες περιπτώσεις. Ο Νίκος Καραθανασόπουλος επανέλαβε τη θέση του Κομμουνιστικού Κομμάτος Ελλάδος να μην έχει η χώρα μας καμία εμπλοκή στην Ουκρανία. Εμείς θεωρούμε υποκρισία το ενδιαφέρον του ενός πόλου, δηλαδή των Αμερικάνων, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποκατάσταση της διεθνούς νομιμότητας. Η Ελλάδα δεν πρέπει να έχει καμία εμπλοκή, ήδη εμπλέκεται. Η ελληνική λύση τάχθηκε κατά της αποστολής στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, σημειώνοντας ότι η χώρα μας χρειάζεται και την τελευταία σφαίρα, καθώς οι Τούρκοι παραβιάζουν τον εθνικό ενάριο χώρο μας και προκαλούν με την αμφισβήτηση της εθνικής μας κυριαρχίας. Ο Γιάννης Βαρουφάκης σχολίασε ότι η αιμονή του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εμείνει νατοϊκά ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι αυτή τη στιγμή θυσιάζει τον ουκρανικό λαό στο βωμό των συμφερόντων του ΝΑΤΟ. Ο κύριος Κώστας Λαμπρόπουλος, ειδικός επιστήμονας άμυνας και ασφάλειας, είναι μαζί μας απόψε. Καλησπέρα, κύριε Λαμπρόπουλε, και ευχαριστούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα επιχειρησιακά αυτού του πολέμου. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό το οποίο οδήγησε τους Ρώσους αυτή την πολεμική μηχανή, την μεγάλη, την τεράστια πολεμική μηχανή, να έχουν χάσει περίπου μια εβδομάδα
με τους Ουκρανούς να έχουν το χρόνο να ανασυνταχθούν και να βγουν σε Αντάρτικο. Ας το πω έτσι σχηματικά. Ήταν επιλογή ή πέσαν έξω οι σχεδιασμοί τους? Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι το λεγόμενο miscalculation, δηλαδή η ρωσική ηγεσία από ό,τι φαίνεται, αν και προετοιμαζόταν αρκετό καιρό, ουσιαστικά από το 2014 είχε στα σχέδιά της μία εισβολή εκ νέου στην Ουκρανία. Εν τούτης, από ό,τι φαίνεται, ο σχεδιασμός αυτός προέκυψε, θα λέγαμε, το πολύ τελευταίο διάστημα, γιατί έχουν παρουσιαστεί πάρα πολλά προβλήματα στους Ρώσους αναφορικά με το σχεδιασμό τους και αναφορικά με αυτά που έχουν δείξει και σε προηγούμενες αναμετρήσεις, πολεμικές αναμετρήσεις. Δηλαδή, υπάρχει το περίφημο επιχειρησιακό δόγμα Γερασίμοφ, το οποίο ουσιαστικά δεν έχει εφαρμοστεί σε αυτή την περίπτωση. Μήπως μιλάμε για περιπτώσεις που για μια επιχείρηση που τις πρώτες 5 μέρες ενέπλεξε το 30% περίπου των ρωσικών δυνάμεων. Σε επίπεδο ισχύος πυρός ήταν αρκετά ασθενική για να κάμψει την ουκρανική άμυνα, ενώ ήξεραν οι Ρώσοι ότι οι Ουκρανοί θα αμυνθούν στις πόλεις. Ναι. Νομίζω ότι υπήρξε ένα ζήτημα σχετικά με τον αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών του στρατού στη Ρωσία και εξού και ο εξευτελισμός που υπέστη σε δημόσια θέα από τον ίδιο τον Πούτιν. Είναι προφανές ότι η κατάσταση δεν του παρουσιάστηκε. Άρα εσείς λέτε ότι αυτό που παρακολουθήσαμε σε live μετάδοση, ο εξευτελισμός του αρχηγού των μυστικών υπηρεσιών, δεν ήταν στημένο θέατρο για να δείξει ο Πούτιν ότι τα ελέγχει όλα και ότι είναι ο παντοκράτορ εκεί? Καταρχάς, εγώ είδα έναν εκνευρισμό ο οποίος δεν δικαιολογείται. Δεν έχουμε συνηθίσει τον Πούτιν να είναι έτσι. Και αυτός ο εκνευρισμός υπάρχει και στο Λαυρόφ, δεν είναι μόνο στον Πούτιν. Ναι, η αλήθεια είναι ότι και ο Λαυρόφ δεν είναι πια ψύχρεμος. Ναι, επιχειρησιακά, κοιτάξτε, οι πρώτες 5 μέρες ουσιαστικά έδωσαν την ευκαιρία στους Ουκρανούς να ισχυροποιηθούν, να χάσουν οι Ρώσοι στο επίπεδο της προπαγάνδας, να χάσουν στο επίπεδο της ήπιας ισχύως, δηλαδή και στη βάση των επιχειρήσεων, να προβάλλονται οι ουκρανικές επιτυχίες. Υπήρξε δηλαδή μια κατάσταση στην οποία οι αντικειμενικοί στόχοι των Ρώσων στις πρώτες 5 μέρες δεν επετεύθυνσαν. Ναι, αυτό λέγαμε όμως, αυτό λέγαμε και τις 2 πρώτες μέρες και μετά που είδαμε ότι ξεκίνησαν οι στρατιωτικές επεμβάσεις. Στη συνέχεια όμως, μετά από 2 μέρες, είδαμε ότι οι Ρώσοι το προχώρησαν. Άρχισαν να βομβαρδίζουν συγκεκριμένες πόλεις, αμάχους, περικύκλωσαν τις τηλεπικοινωνίες. Έχουν 65 χιλιόμετρα στρατιωτικές δυνάμεις έξω από το Κίεβο. Γιατί τα περιγράφω όλα αυτά? Θέλω να πω, μήπως και αυτό είναι ένα σχέδιο, ένα καινούριο δόγμα των Ρώσων, το οποίο δεν το γνωρίζει η Δύση και ο Πούτιν για κάποιους δικούς του λόγους που έχουν να κάνουν και με το εσωτερικό της Ουκρανίας, με τους αμάχους κτλ. Ακολουθεί ένα άλλο σχέδιο. Ναι, κοιτάξτε, είναι σίγουρο ότι μετά την 5η μέρα, κατά τη διάρκεια της 5η μέρας, οι ρωσικές επιχειρήσεις άρχισαν να εντείνονται. Από τις τελευταίες 2 μέρες έχουμε μια αρκετά μεγάλη κλιμάκωση. Έχουμε περικύκλωση των κυρίων πόλεων και της Μαριούπολης και του Χαρκόβου και του Κιέβου. Έχουμε κατάληψη της Χερσόνα σχεδόν. Είναι σαφές ότι η ρωσική ηγεσία προσαρμόστηκε. Προσαρμόστηκε και από τη στιγμή που προσαρμόστηκε, η ισχυρός είναι ασύγκριτη. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση μεταξύ των ουκρανικών δυνάμεων και των ρωσικών. Το πρώτο κομμάτι του σχεδίου ήταν ένα σχέδιο να κάτσουμε στις διαπραγματεύσεις. Αλλά
Να μας πει και το αλλά. Α, ρε, συγγνώμη. Ναι. Κοιτάξτε, ο αντικειμενικός σκοπός του Πούτιν ήταν να τελειώσει με την κυβέρνηση Ζελένσκι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ναι, ναι, βέβαια. Υπάρχουν αναλυτές στη Δύση που εκτιμούν ότι αυτό το διάστημα είναι περίπου μια μισή εβδομάδα. Α. Αλλά το ζήτημα είναι ότι με τον τρόπο που κινήθηκε η ρωσική ηγεσία, που πιθανόν να μην ήθελε να προκαλέσει πολύ με εκατόμβη θυμάτων στον άμαχο πληθυσμό, είναι ξεκάθαρο ότι θα αντιμετώπιζε ισχυρή ουκρανική αντίσταση της πόλης. Δεν θα επέτρεπε ο ουκρανικός στρατός να ισοπεδωθεί και να εκμηδενιστεί σε ανοιχτό πεδίο. Οπότε αυτό που προξενεί εντύπωση είναι το εξής, ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξ αρχής αντιμετώπισαν πολύ μεγάλα ζητήματα επιμελητείας, ανεφοδιασμού. Οι Ουκρανοί τους τυπούσαν στα μετώπιστα, τους τυπούσαν τις εφοδιοπομπές. Η ουκρανική αεράμινα, ενώ αρχικά θεωρήθηκε ότι είχε εξουδετερωθεί, είδαμε ότι οι Ρώσοι υφίστανται απώλειες και πάνω από το Κίεβο και πάνω από το Χάρκοβο με φορητούς αντιαεροπορικούς, αλλά κυρίως και με κομμάτια, με αντιαεροπορικά της ουκρανικής αεράμινας, που σημαίνει ότι θα πρέπει να υπήρξε κάποιο καμουφλάζ και κάποια εξαπάτηση από τη μεριά των Ουκρανών. Δεν εξουδετερώθηκαν αρχικά, δηλαδή. Επίσης, η ρωσική αεροπορία δεν προσέφερε την απαραίτητη αεροπορική στήριξη στις μηχανοκίνητες μονάδες. Αρχικά δεν ενέπλεξαν βαριές τεθωρακισμένες μονάδες οι Ρώσοι. Δεν είχε την απαραίτητη, λοιπόν, αεροπορική στήριξη και στις μηχανοκίνητες μονάδες. Με συνέπεια, οι Ρώσοι να υφίστανται απώλειες. Η πολιορκία του Κιέβου θεωρείται ότι θα ολοκληρωθεί. Αύριο έχουμε τον επόμενο γύρο των διαπραγματεύσεων. Θεωρείται ότι θα δούμε μια ολοκληρωμένη πολιορκία του Κιέβου ή λόγω των διαπραγματεύσεων θα ηρεμήσουν τα πράγματα προκειμένου να βρεθεί μια λύση πλέον στο τραπέζι τη συζήτηση σε διπλωματικό επίπεδο? Όχι. Θα έχουμε μια κλιμάκωση, περαιτέρω κλιμάκωση και ένταση των ρωσικών επιχειρήσεων. Αν καταληφθεί το Χάρκοβο, που είναι ένας από τους κύριους στόχους, θα ανοίξει ο δρόμος για περαιτέρω περικύκλωση του Κιέβου από τα ανατολικά. Οπότε καταλαβαίνετε, το Κίεβο είναι το πετράδι του στέμματος, θα λέγαμε. Είναι ο αντικειμενικός σκοπός για να εκδιωχθεί η παρούσα ουκρανική ηγεσία. Το μεγάλο ζήτημα αφορούσε εξ αρχής την Νότια Ουκρανία, εκεί που είναι έντονο το στοιχείο των Ρωσόφωνων, και κυρίως εκεί που υπάρχουν ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός κοντά στο Ζαπορίζιε της Ουκρανίας. Και μιλάμε για έναν από τους μεγαλύτερους πυρηνικούς σταθμούς της Ευρώπης. Αυτό φαίνεται οι Ρώσοι ήδη να αποπειρώνται να τον καταλάβουν. Έχουν ήδη καταλάβει το Τσέρνομπιλ. Από ό,τι φαίνεται θα καταλάβουν και το Ζαπορίζιε. Η Μαριούπολη πολιορκείται και είναι τελείως αποκλεισμένη. Ναι. Και ο επόμενος στόχος στα νότια είναι ο Οδυσσός. Ναι. Με συνέπεια, το πλάνο του Πούτιν είναι όλος ο Νότος να ενωθεί ουσιαστικά ή ατύπως, αλλά ουσιαστικά. Μάλιστα. Θα είναι μια ένωση με τη Ρωσία. Θα είναι υπορωσική κυδαιμονία. Μάλιστα. Τώρα, για το Βορρά και κυρίως για τα Δυτικά, που ξέρετε εκεί οι Ουκρανοί δεν έχουν φιλικά αισθήματα προς τη ρωσική πλευρά. Αν στις ρωσόφωνες περιοχές υπήρχε το ενδεχόμενο να μην συναντήσει πολύ ισχυρή αντίσταση ο ρωσικός στρατός, στα βόρεια και στα δυτικά, αυτό το ενδεχόμενο δεν υπάρχει. Δηλαδή στο Λβίβ, ας πούμε, στο Λβόβ, που είναι κοντά στα πολωνικά σύνορα, εκεί, αν οι Ρώσοι κινηθούν και προς τα εκεί, η αντίσταση θα αυξηθεί ακόμα. Μάλιστα. Περισσότερο. Μάλιστα. Το ζήτημα όμως είναι ότι δεν θεωρώ ότι ο Πούτιν έχει περιθώρια να υποχωρήσει. Θα το πάει μέχρι τέλους. Μάλιστα. Οπότε έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και πολύ δύσκολο, δυστυχώς. Κύριε Λαμπρόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε. Καλό σας βράδυ. Είστε καλά. Ο παλαιός παίκτης και προπονητής του Ολυμπιακού, Όλεκ Προτάσοφ, μίλησε για τη φρίκη του πολέμου στην πατρίδα του, την Ουκρανία, έχοντας μετακινηθεί από το Κίεβο, που τον βρήκε η ρωσική επίθεση. «Σκοτώνουν τα παιδιά μας», λέει, και ευχαριστεί τους Έλληνες για τη στήριξη απέναντι στο δράμα του ουκρανικού λαού.
Υπήρξε βασικό μέλος της Εθνικής Ομάδας της Σοβιετικής Ένωσης τη δεκαετία του 1980. Μετά την πτώση της, ο Όλεγκ Προτάσοφ είχε την ευκαιρία να παίξει στο εξωτερικό και το 1990 εντάχθηκε στο δυναμικό του Ολυμπιακού, όπου διακρίθηκε και αγαπήθηκε ιδιαίτερα, επιστρέφοντας χρόνια μετά και ως προπονητής στον Πειραιά. Στο σπίτι του στο Κίεβο τον βρήκε η ρωσική εισβολή, αναγκάζοντάς τον να μετακινηθεί προς ασφαλέστερο σημείο. Είμαστε κοντά στο κύριο Λιτοφτσένκο στο σπίτι. Η οικογένεια με δέχτηκε εδώ πέρα, γιατί έφυγα από το Κίεβο, από το κέντρο. Εκεί ήταν διαμέρισμά μου στο 14ο όροφο και λίγο δύσκολο ήταν να βρίσκομαι, γιατί δεν προλαβαίνεις να κατεβείς, να κρυφτείς όταν βερβαντίζουμε, όπως τα λέμε, οι φίλοι μας Ρώσοι. Ένας άνθρωπος που έχει τρελαθεί, νομίζω, και έκανε αυτά, έχει ήδη σκοτώσει την χώρα του, η δικιά του. Άμα ξέρετε τι γίνεται τώρα στην Ρωσία, πλέον άλλαξε τελείως γνώμη Ουκρανού για τον Ρώσο. Δεν θα είμαστε ποτέ τώρα αδέλφια, ό,τι και να πείτε. Μπήκανε πάρα πολύ σκληρά στην χώρα μας πριν από ένα τέταρτο. Ρίξανε βόμβες μέσα στο Χάρκοβο, στο κέντρο. Σκιαγράφησε την ουσιαστική διαφορά Ουκρανών και Ρώσων, τονίζοντας ότι η χώρα του αντιστέκεται. Να καταλάβετε πού είναι η ψυχολογία των παιδιών αυτών των Ρωσάκων που σας λέω, που δεν ξέρουν πού βρίσκονται και πώς είναι δικοί μου σαν λεαντάρια, παλεύουν για το σπίτι τους, για γυναίκες, για τα παιδιά. Ευχαρίστησε παράλληλα τη χώρα μας για την στήριξη σε αυτήν την δύσκολη περίοδο. Για τους Έλληνες θέλω να πω μεγάλο ευχαριστώ, γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο τηλέφωνο δέχτηκα, πόσοι άνθρωποι προσπαθούν να βοηθήσουν, έχουν τρελαθεί από την κατάσταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ανακόψει τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας στην ελληνική αγορά και τους πολίτες, επιχειρεί η κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι παγώνουν 3.000 πληστηριασμοί ακινήτων, ενώ αναφέρθηκε και στις ελαφρύνσεις που φέρνει ο νέος έμφυα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης από την πλευρά του αποκάλυψε στην εκπομπή του Plus Sky παρεμβάσεις ότι η κυβέρνηση προτίθεται να επιβάλλει πλαφόν κέρδους σε συγκεκριμένα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Την προώθηση ελληνικής πρότασης για ευρωπαϊκή στήριξη για την απορρόφηση των ανατιμήσεων αλλά και το πάγωμα των πληστηριασμών για 3.000 ακίνητα που ανήκουν σε ευάλωτους δανειολήπτες, ανακοίνωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σε ό,τι αφορά τώρα την πρώτη κατοικία των πιο αδύναμων, με το νέο νομοσχέδιο, παγώνει κάθε διαδικασία πληστηριασμού 3.000 ακινήτων, τα οποία ανήκουν σε ευάλωτους δανειολήπτες και απλώνεται έτσι ένα πρόσθετο δίκτυο προστασίας γύρω από όσους δοκιμάζονται περισσότερο. Συνολικά οι Έλληνες ιδιοκτήτες θα καταβάλουν κάτι παραπάνω από 30% λιγότερο φόρο για τα κινητά τους σε σχέση με αυτό το οποίο πλήρωναν το 2019. Μεγαλύτερη θα είναι η ελάφρυνση για όσους κατοικούν σε ζώνες χαμηλής και μέσης τιμής. Μικρή αύξηση θα βαραίνει μόνο μια μικρή μειοψηφία ιδιοκτητών σε περιοχές υψηλής αξίας. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης αποκάλυψε στην εκπομπή του Blue Sky παρεμβάσεις ότι θα καταθέσει ρύθμιση με την οποία θα επιβάλλει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε σειρά βασικών προϊόντων, μεταξύ των οποίων τα καύσιμα και το ψωμί. Θα μπει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Στο περιθώριο κέρδους, στα καύσιμα, αυτό στα καύσιμα και σε ορισμένα λακκισμένα προϊόντα. Στο ψωμί, παραδείγματος χάρη, σε ό,τι για αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει πολύ μεγάλη αύξηση. Θα μπει πλαφόν στο περιθώριο κέρδος. Δεν μπορεί κανείς να πουλάει με περισσότερο κέρδος από ό,τι πουλάει για το ίδιο προϊόν το Σεπτέμβριο του 2021. 15.557 νέα κρούσματα κορονοϊού ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΗ. Ακόμη 57 συνανθρωποί μας έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες 24 ώρες, ενώ 399 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Σήμερα η Επιτροπή Πυρογνωμόνων έδωσε πράσινο φως για την άρση της υποχρεωτικής χρήσης της μάσκας στους εξωτερικούς χώρους και το μέτρο θα ισχύσει από το Σάββατο. Παραμένει ωστόσο ισχυρή σύσταση για χρήση της μάσκας σε χώρους με συνωστισμό, ειδικά για άτομα με παράγοντες κινδύνους σοβαρής νόσησης και ανεμβολίας τους. Επίσης, αποφασίστηκε η χωρητικότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς να είναι πλέον στο 100%, κάτι που θα σημαίνει ότι θα ελευθερωθούν όλες οι θέσεις για τους καθήμενους. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε και στην ιστοσελίδα του σταθμού μας, blueskytv.gr. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.